Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάρα πολύ δυναμικό. Έτσι που σε βλέπω, είσαι πλασμένος για αυτά τα πράγματα. Έλα μαζί μου. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και μία πρόταση για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα, μια δυναμική καριέρα και να βρεθούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον πολύ πολύ ευχάριστο και πάνω απ' όλα που στοχεύει και στην καλή εμφάνιση και στην υγεία. Καλά τα έχουμε οραματιστεί όλα αυτά. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολύ να σας καλωσορίσουμε και επισήμως. Καλώς μας ήρθατε. Κοντά μας είναι η Ρένια Σταυρουλάκη, η γυμνάστρια, η Τόνια Γκουτσιώτη. Γουνιτσιώτη. Γουνιτσιώτη. Πειράζει. Σε βαφτίσαμε, Τόνια, συγγνώμη, είναι και λίγο δύσκολο το επίθετο. Γι' αυτό είμαι εδώ, δεν πειράζει. Η οποία Τόνια μας έρχεται από την Αθήνα και θα μας μιλήσει για κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό και έχει βρει άξιο συνεργάτη στο πρόσωπο της Ρένιας αλλά και του Σταύρου του Κορασάνη. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Έχουμε ξανακάνει εκπομπές μαζί με τα παιδιά, τους ξέρουμε, τους ξέρει και ο κόσμος. Είναι γυμναστές, αγαπούν το σώμα. Το φροντίζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και τώρα έρχονται να συνεργαστούν μαζί σας για να κάνετε κάτι πολύ πρωτοποριακό, σε επαγγελματικό επίπεδο πια. Που αφορά εμάς πια, όχι μόνο εμένα και την Ανδριανή, όλους εμάς. Έτσι είναι ακριβώς. Ακαδημία γυμναστών. Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είμαστε, η Base Training είναι σχολή που προσφέρει σεμινάρια εξειδικευμένα υψηλής ποιότητας για όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί επαγγελματικά με το fitness, καταρχήν. Okay. Αλλά και για όλο τον κόσμο που ήταν χρόνια μέσα στον τομέα του fitness, έκανε προπόνηση πάνω στο σώμα του σε διάφορα είδη του fitness, λέγοντας πιλάτες, γιόγκα, λειτουργική προπόνηση, πιο αθλητική προπόνηση, bodybuilding. Και θέλει να μάθει τι ήταν αυτό που έκανε, να μπει πίσω από τη βιτρίνα πια και να μπει στο background του fitness και να καταλάβει τι είναι αυτό που έκανε τόσα χρόνια. Και ίσως αν αυτό τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί επαγγελματικά αργότερα. Ολοκλήρωσε, έλα, Τόνια, πες. Δίνουμε δηλαδή τις γνώσεις, φέρνουμε πράγματα από το εξωτερικό. Είμαστε μια ακαδημία, μια σχολή εξειδικευμένη στον τομέα του fitness που συμπληρώνει τις γνώσεις για παιδιά που είτε δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ και θα ήθελαν τώρα να ξεκινήσουν κάπως, είτε έχουν τελειώσει μια ανάλογη ακαδημία TEFA, που είναι πολύ πιθανό, φυσικοθεραπεία ή έχουν τελειώσει κάποια άλλα πτυχία. Θα θέλαν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν. Είναι γνώσεις που δεν μπορούν να τις βρουν πουθενά άλλου. Ερχόμαστε δηλαδή να κάνουμε τη διαφορά στον τομέα του fitness και να προσφέρουμε γνώσεις που τις φέρνουμε απ' έξω από το εξωτερικό και όχι μόνο, με καθηγητές εξειδικευμένους, με ανθρώπους, γι' αυτό βρήκαμε και τους συνεργάτες εδώ στην Κρήτη, που είναι μέσα στο χώρο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε όλα τα εφόδια. Διαπιστώνω ότι το κομμάτι της γυμναστικής, έτσι όπως το έχει ο πολύς ο κόσμος στο μυαλό του, δεν είναι τελικά κάτι τόσο συγκεκριμένο. Έχει ένα τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων. Ανοίγεται σε πάρα πολλά είδη γυμναστικής. Δηλαδή, η Τόνια μας είπε μερικά πριν, άλλα τα γνωρίζουμε, άλλα δεν τα γνωρίζουμε. Που όμως δίνει τη δυνατότητα και να έχουμε μια καλή υγεία και να βρούμε τη γυμναστική που μας αρέσει και μας ενδιαφέρει. Αλλά κρατώ και αυτό που θέλεις λίγο νωρίτερα. Ίσως μελλοντικά να μας δώσει και να μας ανοίξει ένα άλλο επαγγελματικό δρόμο. Οι καιροί που ζούμε είναι καιροί που πρέπει να επιστρατεύσουμε τη δημιουργικότητά μας. Ρένια, πώς αποφασίσατε να συνεργαστείτε με την Base Training και να κάνετε και εδώ να ξεκινήσετε αυτά τα μαθήματα, λέγονται μαθήματα. Είναι σχολή. Το πτυχίο που δίνουμε σε όλους τους μαθητές μας έχει παγκόσμια πιστοποίηση. Είναι κάτι που αγαπάμε και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και η προπόνηση μέσα από το χώρο μας, από το γυμναστήριο, αλλά και το να μάθουν σωστά τα παιδιά πώς να προπονούνται. Και τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, βλέπουμε ότι αναζητούν καινούργια πράγματα να κάνουν. Ένα καινούργιο επάγγελμα, κάτι που να συμπληρώσει την δουλειά που έχουν, που ίσως να έχει μειωθεί ο μισθός τους, για παράδειγμα, και θέλουν με κάτι άλλο να συμπληρώσουν. Είναι κάτι που το αγαπούν πολύ. Ή απλά θέλουν να εκτονωθούν, βρε παιδί μου, και να εκτονωθούν γνωρίζοντας τι κάνουν. Και αυτό, φυσικά. Εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στο επάγγελμα, έτσι, γιατί αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Απευθύνεστε στον καθένα. Εγώ θέλω να συμπληρώσω. Και ηλικιακό όριο. Θέλω να συμπληρώσω ότι πήραμε αυτή την απόφαση, βασικά να συνεργαστούμε με την Base Training, γιατί είδαμε ότι υπάρχει έλλειψη σε αυτό το κομμάτι, έτσι, και θα θέλαμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στον ασκούμενο του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, των Χανίων, γενικά όλης της Κρήτης, να δώσουμε κάτι παραπάνω, μια δυνατότητα επιλογής σε ένα πιο εξειδικευμένο προπονητή, ώστε να μπορέσει να έχει καλύτερο αποτέλεσμα, να
γυμναστεί σωστότερα και καλύτερα. Ενδεχομένως άνθρωποι που μας ακούν και είναι εξοικειωμένοι με το κομμάτι της γυμναστικής, με αυτόν τον τομέα, να χρειαζόταν να ταξιδέψουν μέχρι χθες. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Για να εξειδικευθούν, για να πάρουν κάποιες πιστοποιήσεις, διότι προσφέρεται και αυτές οι πιστοποιήσεις. Πιστοποιήσεις, αξίζει να το αναφέρω αυτό, γιατί είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Επιβάλλεται. Ναι, αξίζει να το αναφέρω. Είμαστε περήφανοι σε ασχολή γι' αυτό. Η Base Training έχει καταφέρει και έχει δίπλα της και μέσα στον κύκλο σπουδών στην Αθήνα και τώρα πια και στο Ηράκλειο της Κρήτης, έχει καταφέρει και έχει μεγάλους οργανισμούς, το ACSM, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς αθλητιατρικής και άσκησης, έχει το ΑΦΑ, είναι πτυχία και πιστοποίησης για ανθρώπους που ασχολούνται στον τομέα άσκησης και υγείας. Είναι οι μεγαλύτεροι οργανισμοί στον κόσμο αυτοί. Τα πτυχία τους είναι εγκεκριμένα σε όλο τον κόσμο. Οι κατευθυντήριες οδηγίες άσκησης, τα πρωτόκολλα, ό,τι πρέπει να ξέρει ένας που ασχολείται με το fitness, ένας επαγγελματίας του fitness, ας μιλήσουμε με αυτόν τον όρο, γιατί γυμναστής μπορεί να αναφέρεται σε κάποιες άλλες ειδικότητες. Ένας επαγγελματίας του fitness, οποιοδήποτε τομέα, οφείλει μερικές φορές και πάντα σχεδόν, να μην το πω έτσι, δεν ακολουθούν όλοι, οφείλει να τα ψάχνει αυτά, οφείλει να μπει κάτω από αυτή την ομπρέλα. Για να είναι πιο σωστός μεγάλη. Επαγγελματίας. Ακριβώς. Τόνια, εξελίσσονται πολύ και τα είδη πια του fitness και της άσκησης. Συνεχώς νέα προγράμματα. Βγαίνει κάτι καινούριο. Ναι. Αυτό είναι το ωραίο. Και εμείς είμαστε εδώ για να το προσφέρουμε αυτό στα παιδιά. Έχουμε γίνει σαν ηλεκτρονικούς πολιτές από 6 μήνες. Έχουμε νέα προπονητικά προγράμματα, νέα στάνταρ. Ακριβώς. Η δουλειά μας είναι αυτή. Και των παιδιών στο γυμναστήριο και εμείς που είμαστε πιο εξειδικευμένοι είναι αυτή. Να φέρνουμε τον κόσμο πιο κοντά σε ό,τι καινούριο υπάρχει. Είτε λέγεται πιλάτες, είτε λέγεται πιλάτες με εξοπλισμό, είτε λέγεται πιλάτες πιο ειδικό για εγκυμοσύνη, γιόγκα, εργοφυσιολογία ίσως, κάποια πιο θεωρητικά κομμάτια που θα έπρεπε κάποιος που διδάσκει περνάει σε ένα άλλο κομμάτι. Ο τρέινερ πια οφείλει να γνωρίζει κάποια παραπάνω πράγματα από ότι ο πελάτης. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε ανθρώπους, γιατί το Ηράκλειο, από ό,τι συζητούσαμε με τα παιδιά, την αναγκαιότητα του να ξεκινήσει σχολή εδώ, είναι το να στηρίξουμε προπονητικά σε γνώσεις κόσμο, να γίνει εξειδικευμένος, να μπορέσει να κάνει. Να μεταδώσει και αυτό τις γνώσεις. Ναι. Να πάτε στο γυμναστήριο, λέει, και να νιώθετε ότι έχετε τον καλύτερο γυμναστή. Το θέλεις, να νιώθεις ασφάλεια, να ξέρεις ότι αυτά που κάνεις δεν θα κοστίσουν κάτι στην υγεία σου για όσο διάστημα ασχολείσαι με τη γυμναστική. Και ένας άνθρωπος που ξέρει κάτι, στο μεταδίδει με άλλη αγάπη. Έτσι, ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Και για πείτε μου, δηλαδή, μπορώ να στείλω αύριο το ζερβό, να έρθει στα προγράμματα του Base Training. Μην μου σηκώνεις τα κλίδια. Όχι αύριο, στις 18 Ιανουαρίου. Για εξήγησέ μας, ρε, ετοιμάσου, θα σε έχω σε δίαιτα. Πες μας τη διαδικασία και πότε ξεκινάτε και ποιες ηλικίες αγκαλιάζει αυτό το πρόγραμμα. Απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες, άνω των 18 φυσικά, έτσι. Για όσους έχουν διάθεση και όρεξη, αυτό δεν σε περιορίζει η ηλικία. Και να το ξαναπούμε ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιος επαγγελματίας. Όχι, βέβαια. Εμείς θα τον κάνουμε επαγγελματία. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Σε εμάς για να γίνει. Σίγουρα για κάποιο επαγγελματία ίσως να είναι πιο εύκολη η πορεία. Αλλά για κάποιον πιο αρχάριο να χρειαστεί ακόμη πιο πολύ προσπάθεια, ακόμη πιο πολύ διάβασμα. Αλλά σημασία έχει να έχεις όρεξη και να έχεις τριβή πάνω σε αυτό το θέμα, να προσπαθήσεις. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιος επαγγελματίας με το σκεπτικό ότι έλα μωρέ, εγώ γνωρίζω και εντάξει δεν. Πάω να πάρω ένα χαρτί. Ναι, και να μην καταφέρει να αποκομίσει όλες τις γνώσεις που θα του προσφέρουμε και να έρθει κάποιος ο οποίος είναι αρχάριος που να είναι, να πούμε αυτό που λέμε, ότι χαρακτηρίζει έξω σαν σφουγγάρι, να τα τραβήξει όλα. Και να βγει ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας. Υπάρχουν και τα προγράμματα θα διαρκέσουν πόσο και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι όποιος αποφασίσει να ασχοληθεί, από ό,τι κατάλαβα, και θεωρητικά αλλά κυρίως πρακτικά θα μάθει ό,τι είναι να του μάθει. Βέβαια, βέβαια. Τα μαθήματα, όπως σας είπα, ξεκινάνε 18 Ιανουαρίου. Το βασικό πτυχίο του personal trainer θα διαρκέσει περίπου στους 3 μήνες. Είναι Παρασκευό, Σαββατοκύριακα, δηλαδή κάποιος μπορεί να δουλεύει, να εργάζεται και ταυτόχρονα να σπουδάζει. Ωραίο αυτό. Σχεδιάστηκε για τις ανάγκες. Φυσικά, φυσικά. Είναι, έρχεται από κάποιο άλλο σημείο του νησιού. Ναι, πάρα. Έχουμε μεγάλη απήχηση. Ε, είναι στο γυμναστήριό μας, στο Τουμπιφίτ στις Γούβες. Είναι 10 λεπτά από το Ηράκλειο. Εκεί θα γίνονται όλα τα μαθήματα, και θεωρητικά και πρακτικά. Έχει πολύ διάβασμα. Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ το βλέπω με τα παιδιά, από τη στιγμή που ξεκινάνε και ασχολούνται με το σώμα, αρχίζουν και εξηγούν κάποια πράγματα που στην αρχή έλεγες απλά συμβαίνει.
Και λες, μα πώς γίνεται αυτό. Κάποιες λειτουργίες. Ναι, πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό. Όταν αλλάζεις λοιπόν θέση, αρχίζεις και το μαθαίνεις, έχει ενδιαφέρον, έχει διάβασμα, αλλά είναι τόσο δημιουργικό, είναι τόσο όμορφο, που δεν νομίζω ότι κανένας θα το σταματούσε αυτό. Δηλαδή, είναι μια ωραία εμπειρία. Είναι μια γνωστική εμπειρία, πολύ ωραία. Νομίζω ότι όποιος πάρει την απόφαση να έρθει να παρακολουθήσει τα μαθήματα, θα του αρέσει, θα έχει διάθεση. Νομίζω. Είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε ούτως ή άλλως. Και νομίζω ότι θα περάσει πολύ καλά. Θέλω το διάβασμα θα είναι ευχάριστο. Mm. Λοιπόν, είστε και οι τρεις, ασχολείστε χρόνια με τον αθλητισμό και φαίνεται από εμφάνιση. Εδώ έχουμε έναν άντρα που είναι λίγο τούμπανο. Χρόνια ασχολείται. Έναν άντρα, παύλα πρωταθλητή, όχι απλά ναι, άντρα. Θα το προτιμούσα. Παρά το τούμπανο θα το προτιμούσα. Ναι, είναι. Πιο σωστή. Θεωρώ τον εαυτό μου αθλητή τόσα χρόνια πλέον. Ναι. Και δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά για να κερδίσεις όλα αυτά που κέρδισες, διακρίσεις, βραβεία και μάλιστα και πρόσφατα. Μπορεί να ασχοληθεί με κάτι τόσο εναλλακτικό, αφού έχει κάνει τόσα χρόνια βάρη. Βλέπουμε και φωτογραφίες από την τελευταία συμμετοχή σου. Εγώ θα πω κάτι, ένα κομμάτι σε αυτό και θα απαντήσει ο Σταύρος, γιατί είναι πιο εξειδικευμένος σε αυτό το κομμάτι. Καταρχήν, στη σχολή μας, σε συνεργασία με τα παιδιά, θα προσφέρουμε σεμινάρια, κύκλους σπουδών τους λέμε, ή σεμινάρια, τα οποία είναι είτε για να γίνει κάποιος personal trainer. Στο κομμάτι του personal training πρέπει κάποιος να ξέρει πολλά κομμάτια προετοιμασίας, είτε βασική ενδυνάμωση και σιγά σιγά κάποιος πελάτης ή ασκούμενος, να το πω καλύτερα, πελάτης είναι και λίγο, μπορεί να θέλει να ασχοληθεί με ένα κομμάτι πιο εξειδικευμένο, που το λέμε είτε fitness εμείς στην κατηγορία, θα σας τα εξηγήσει. Καλύτερα, είτε fitness είτε bodybuilding. Ναι. Αυτό είναι θεμητό, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του εικόνα για το σώμα. Εμείς, σαν προπονητές, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ετοιμάσουμε κάποιον. Είτε αν αισθητικά μπορεί να θέλει να γίνει πιο γραμμωμένος, άλλος θα ήθελε να μπει στο κομμάτι της υπερτροφίας πιο έντονα. Εμείς όλα αυτά προπονητικά, εμείς απλά τα ξέρουμε και τα διδάσκουμε. Ανάλογα την επιθυμία του Σταύρου, να κάνω την πάσα στο Σταύρο. Στο μανίκι του παραπάνω από σένα. Από Σταύρος... την Τόνια, γιατί είναι χρόνια. Δεν έχω δείξει τα μπράτσα στο κομμάτι αυτό. Τα καλύπτω. Θα μπορούσε και. Έχεις και βραβεία, σαν το Σταύρο. Όχι στο bodybuilding. Όχι, αυτό είναι εξειδικευμένο κομμάτι και η χαρά μας είναι ότι μας συμπληρώνει σε αυτό το κομμάτι του bodybuilding ο Σταύρος. Να απαντήσω εγώ πρώτα σε αυτό που ρώτησε. Ότι γίνεται, υπάρχει, όταν κάποιος ασχολείται με το bodybuilding, μπορεί να ασχοληθεί και με άλλα κομμάτια. Και με το functional training, έτσι, και με το aerobic. Γενικά με τα πάντα. Δεν υπάρχει περιορισμός. Εγώ έχω, ας πούμε, φίλο επαγγελματία bodybuilder που είναι μαραθωνοδρόμος. Και έτρεξε τώρα και πρόσφατα και στο μαραθώνιο. Τρέχει κάθε χρόνο. Και είναι 110 κιλά μυϊκός ιστός. Αυτή είναι μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Να το προπονητικά είναι μεγάλη επιτυχία. Ναι. Τα πάντα είναι μέσα στο μυαλό. Έτσι, αρκεί να θες. Τώρα, σε αυτό που είπε η Τόνια, μαζί με όλα αυτά τα κομμάτια που έχει το personal training κλπ, θα υπάρχει και ένα κομμάτι στο τέλος της σχολής, το οποίο θα το επιλέγει όποιος θέλει, το οποίο θα είναι αγωνιστική προετοιμασία, contest preparation. Και είναι κάτι που αναλαμβάνεις εσύ, Σταύρο, που έχεις την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων. Ναι, το αναλάβω εγώ με δύο συνεργάτες μου. Και αναλαμβάνεις τους άνδρες ή μπαίνει και στο παιχνίδι και η Ρένια όταν μια γυναίκα θελήσει να μπει στο κομμάτι της σωματικής διάπλασης, γιατί και η Ρένια έχει. Και τις γυναίκες, γιατί εγώ, ας πούμε, και τις προετοιμασίες της Ρένιας τις έκανα εγώ. Ο προπονητής μου είναι ο Σταύρος, ούτως ή άλλως. Εντάξει. Και τις γυναίκες, δεν έχει θέμα άντρας ή γυναίκα, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Η περίοδος των εγγραφών, γιατί μας είπατε ότι όλη αυτή η υπόθεση ξεκινάει 18 Ιανουαρίου. Ξεκινάνε τα μαθήματα. Εμείς συναντιόμαστε πολύ νωρίτερα. Τώρα, αν κάποιος μας ακούει, είτε από το Ηράκλειο, από το Ρέθυμνο, είτε Χανιά, και ενδιαφέρεται και θέλει να προγραμματίσει, αν εργάζεται και ο άνθρωπος στις δουλειές του. Βέβαια. Μα γι' αυτό το κάνουμε και τώρα. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Μας είπες ότι το ένα πρόγραμμα έχει διάρκεια τρίμηνη. Υπάρχουν και άλλες διαφαθμίσεις χρονικές ή στις τρεις Επειδή δεν θέλουμε να τους φορτώσουμε πάρα πολύ, το βασικό πτυχίο είναι στους τρεις μήνες, 12 Παρασκευό Σαββατοκύριακα για την ακρίβεια. Τα επόμενα πτυχία, δηλαδή του Pilates, του Functional, το Contest Preparation, δεν θα τους πάρει